Εμείς ακόμα φωνάζουμε και το λέμε. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Και η κλειστή μας τώρα η Αγγέλη, την ξέρετε από τηλεόραση, δημοσιογράφος. Ο λαός, καλησπέρα. Και από μένα, συγγνώμη και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαι η Δώρα Γεωργιέδη, δημοσιογράφος στο επάγγελμα, περίπου 30 χρόνια. Ξεκίνησα ως δικηγόρος, αλλά ο μεγάλος έρωτας για τη δημοσιογραφία με οδήγησε στο να πάρω τη μεγάλη απόφαση. Η δεύτερη μεγάλη απόφαση ήταν η ενασχόληση με την πολιτική όταν αποφάσισα να αφήσω τη δημοσιογραφία τον Ιούνιο του 2019, όταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μου έκαναν τη μεγάλη ποινική πρόταση να είμαι μία εκ των γυναικών υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Αγαπητέ σύντροφε Χρήστου, συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά για μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση. Θυμάμαι τον Ιανουάριο του 2022 ήμασταν ομιλήτριες μαζί με την Θεοδόρα του Τζάκρη, τη Θεοδόρα Τζάκρη, σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Μέσα στο COVID. Μέσα στο COVID και μέσα σε μια πολιτική συνθήκη και συγκυρία που έλεγε ότι ο Μητσοτάκης ήταν ακαταμάχητος, ακατανίκητος, ήταν ο σίγουρος πρωταγωνιστής της πολιτικής σκηνής και όλες οι προβλέψεις έλεγαν ότι όποια στιγμή κι αν έρχονταν οι εκλογές, ο Μητσοτάκης θα ήταν ο σίγουρος πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία σίγουρη για δεύτερη φορά κυβέρνηση. Η συγκυρία με την οποία γίνεται σήμερα αυτή η εκδήλωση, 11 Μαΐου του 2023, 10 μέρες πριν τις εκλογές, μου επιτρέπει να πω ότι φέρνω τα καλά νέα ή τον βέβαιο χρησμό ότι η επόμενη εκδήλωση που θα γίνει σε αυτήν εδώ την αίθουσα ή μάλλον το πανηγύρι που θα γίνει έξω, που θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό και δεν θα βρέχει, γιατί θα έχει έρθει το καλοκαίρι, είναι επειδή θα έχει γίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο Αλέξης Τσίπρας ξανά πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που είπε και η αγαπημένη μου συντρόφισσα η Θεοδόρα Τζάκρη, ότι αυτή η περιβόητη παράσταση νίκης θα έχει αποδειχθεί μία κακοστημένη παράσταση. Μία, στην ουσία, παράσταση για να κρύψει αυτή τη μαύρη τραγωδία, αυτό το δράμα που ζει, που νιώθει στο πετσί του ο ελληνικός λαός, η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία 4 χρόνια με αυτό το καθεστώς του επιτελικού παρακράτους Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να πω, γιατί αναφέρθηκε από τις συντρόφους και τους συντρόφους, όλο αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Εξάλλου, όλες και όλοι εμείς που είμαστε εδώ, στελέχοι, βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές, άνθρωποι της παραγωγής, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, νέοι άνθρωποι, είμαστε κομμάτι από το κομμάτι αυτού του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε αυτοί που νιώθουμε αυτή την ανάγκη της αλλαγής, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στο σχολείο μας, στο χωράφι, στη γειτονιά μας, στη γειτονιά μας που μπορεί να εκδιώκεται από το σπίτι ένας άνθρωπος που ενώ είναι ανάπηρος και έχει μπει εγγυητής για το σπίτι του άνεργου παιδιού του, εκδιώκεται από το σπίτι του, από αυτό εδώ το καθεστώς που την ίδια στιγμή εκτρέφει γαλάζιες ακρίδες, οι οποίες γαλάζιες ακρίδες θα νομιούν για να καταλάβουν τα επομένως, δεν χρειάζεται να πούμε γιατί είναι αυτή μια κακοστημένη παράσταση. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ, γιατί το είπαν πάλι οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι, ποιο είναι αυτό το σενάριο, αυτό το πρόγραμμα, αυτό το νέο έργο που θα έρθει με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως κυβέρνηση μέσα στις πρώτες 50 μέρες για να μπορέσει να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτές τις πληγές που αιμορρογούν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Τα μαντάτα είναι ευτυχώς για μας, δυστυχώς για τον κύριο Μητσοτάκη, πάρα πολύ άσχημα. Φάνηκε χθες η απομόνωση του υποπροθεσμία ή μάλλον υπό συγκεκριμένες ημέρες, για τις συγκεκριμένες ακόμα μέρες, 10 ημέρες του Υπουργού, του κύριου Μητσοτάκη χθες σε αυτό το περιβόητο debate. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, ήταν απομονωμένη χθες.
φαινόταν ξεκάθαρα σε αυτό το κάδρο. Αλλά αν κάτι φάνηκε πέρα από αυτή την εικόνα της αμηχανίας και ενός πλήρως απομονωμένου πρωθυπουργού, ήταν και η παραδοχή, και αυτή είναι η μεγάλη είδηση, η παραδοχή ενοχής του κυρίου Μητσοτάκη για τον απόλυτο βιασμό της ελληνικής δημοκρατίας στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Και αυτό, πέρα από ότι σηματοδοτεί και τις εξελίξεις και προγράφει τη μεγάλη νίκη και πολιτική αλλαγή, νομίζω, πιστεύω, και αυτό συζητείται έντονα, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία, αλλά ακόμη και στην Ευρώπη, κοινή και τις διαδικασίες για την αναζήτηση όχι μόνο πολιτικών ευθυνών, γι' αυτό θα λογοδοτήσει ο κ. Μητσοτάκης στις 21 Μαΐου στον ελληνικό λαό, αλλά και ποινικών ευθυνών. Είναι ξεκάθαρο πια ότι αυτός ο βιασμός της ελληνικής δημοκρατίας και της παρακολουθήσεις που μας γύρισαν πριν από τη μεταπολίτευση και την εποχή της ΕΡΕ έχει όνομα, υπογραφή και απόλυτα υπεύθυνο. Έχει τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα κληθεί να λογοδοτήσει και στη δικαιοσύνη. Για αυτούς τους λόγους, πέρα από όλους τους άλλους, γιατί εδώ βλέπουμε ασπρισμένα μαλλιά ανθρώπους που έζησαν εκείνη την περίοδο και σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν αυτούς τους αγώνες γιατί θεωρούσαμε, χάρη στους οποίους θεωρούσαμε ότι είχε μπει στο χρονοπούλαπο αυτή η κακιά επάρατη δεξιά που παρακολουθούσε, που έκανε τους ανθρώπους της Υπαίδρου να φοβούνται, δίνουμε όργο ότι και για αυτούς τους ανθρώπους και για τους αγώνες τους πρέπει να βγούμε έξω ξεχωρισμένοι και να πούμε σε όλους τους συντρόφους μας, τους δημοκρατικούς ανθρώπους, ότι δεν θα τους χαρίσουμε το φόβο μας. Ότι σπάμε το φόβο, ότι βγαίνουμε από εδώ μέσα σίγουροι, όχι αισιόδοξοι, ότι η νίκη είναι δική μας. Είναι του ελληνικού λαού, είναι του δημοκρατικού κόσμου, όχι μόνο των αριστερών, όχι μόνο των προοδευτικών ανθρώπων, αλλά όλων των δημοκρατικών ανθρώπων, ακόμα και αυτών που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και δεν αναγνωρίζουν στο πρόσωπό τους, στο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως το έχει καταδύσει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι πολύ σημαντικό αυτές τις 10 ημέρες που απομένουν να βγαίνουμε έξω με σιγουριά. Σας μεταφέρω τη δική μου σιγουριά, τη σιγουριά των συντρόφων που δεν έχουν αφήσει γωνιά για γωνιά, χωριό για χωριό, πλατεία για πλατεία, σπίτι για σπίτι. Πάρτε παράδειγμα από τη Θεοδόρα Τζάκρη. Δεν υπάρχει χωράφι, δεν υπάρχει αγροτικό συνεταιρισμό, δεν υπάρχει εργοστάσιο που να μην έχει μπει μέσα και να συζητήσει με τους ανθρώπους. Γιατί αυτή είναι η μάχη που δίνουμε συντρόφες και σύντροφοι. Είναι η μάχη του σπασίματος του φόβου. Η κάλπη που θα είναι η τελευταία πράξη του δράματος που ζει ο ελληνικός λαός και θα έχει την υπογραφή στο έργο ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή η πράξη θα είναι η τελευταία, θα είναι η μοναδική, θα είναι την Κυριακή, τη μοναδική Κυριακή που είναι 21 Μαΐου, 22 Μαΐου θα είμαστε έξω και θα γλεντάμε, θα πανηγυρίζουμε για την μεγάλη πολιτική αλλαγή και την κοινωνική δημοκρατία. Που την επομένη, πέρα από όλα τα άλλα, θα φέρει και την αναζήτηση των ευθυνών και την απονομή της δικαιοσύνης. Πρέπει να είναι σίγουροι γι' αυτό, γιατί με ρωτά πάρα πολλοί κόσμος. Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν γίνεται. Και κατά συνέπεια, αυτό το σύνθημα δικαιοσύνη παντού δεν είναι λέξεις χωρίς ουσία, χωρίς περιεχόμενο. Είναι πολιτική πράξη, είναι σχέδιο και θα τεθεί σε εφαρμογή από τις επόμενες ώρες μετά από τις εκλογές. Με τη νίκη συντρόφων και συντρόφων, είμαστε νικητές, είμαστε η επόμενη κυβέρνηση, κοιτάμε τον κόσμο. Να είστε καλά, με υγεία και δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Έχουν έρθει ψηφοδέλτια. Περιμένω συντρόφους για τις κάρτες αντιπροσώπους. Τη μάχη θα τη δώσουμε έτσι όπως ξέρουμε να τη δίνουμε εμείς. Να είστε καλά.